Θυμόμαστε και είδαμε την ιστορία μας. Πρέπει τώρα με τα στοιχεία που είδαμε ότι έχουμε εμείς οι Έλληνες και πρωτοβουλίες έχουμε και ενέργεια έχουμε και πατριωτισμό έχουμε και καινοτομία διαθέτουμε και πρακτική είμαστε, συνεχίσουμε στον επόμενο αιώνα. Ο κύριος Πέτσας είναι αυτός που φροντίζει για αυτή την ανάταξη, όπως λέμε, δυνάμεων σε όλη την περιφέρεια, ούτως ώστε να υπάρχουν παντού, να έχετε παντού κάποιες σφραγίδες, πράγματα που ουσιαστικά αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών σας. Αυτό έχει σημασία. Και εμείς είμαστε ευγνώμονες στην Επιτροπή Ελλάδα 2021, γιατί ακριβώς σε αυτή μας τη συλλογιστική, στον τέταρτο άξονα δηλαδή, που δεν μιλάει μόνο για την Επανάσταση στα 200 χρόνια, τις προσωπικότητες, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που άφησαν τη σφραγίδα τους, μιλάει για το τι πόρτα μας ανοίγει αυτό στο μέλλον. Όλη αυτή η γνώση λοιπόν πώς μπορεί να μας βοηθήσει για το μέλλον. Εκεί ο κύριος Πέτσας το αγκάλιασε και μέσα από πολλή προσπάθεια, γιατί εσείς οι διοικητικοί αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο στη διοίκηση, εκτός αν το κάνουμε εύκολο, και έχει εντάξει τις προτάσεις που εμείς προκρίναμε και προχωράνε. Και όπως ξέρω υπάρχουν ήδη και ενταγμένες προτάσεις εδώ. Και εδώ και Υπουργέ. Θα πάμε αργότερα και στο Ναό της Αγίας Παρασκευής, σημαντικό έργο, θα το έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία ότι τα χρήματα μπορεί να δίνονται από πάνω προς τα κάτω, οι ιδέες όμως, οι καλές ιδέες, έρχονται μέσα από την κοινωνία, από κάτω προς τα πάνω και τις αγκαλιάζουμε εφόσον έχουν και τη σφραγίδα της Επιτροπής που αναδεικνύουν το πέρασμα από το χθες στο σήμερα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί αυτή την άσκηση συλλογικής αυτογνωσίας που θέλουμε να πάμε μετά, εμπνεώμενοι πάντα από τους αγώνες των προγόνων μας. Εγώ θέλω να μας πει ο Υπουργός, κάνω τώρα εγώ την δημοσιογράφο, να μας πει ο Υπουργός ακριβώς τι είδε μέσα σε όλη αυτή την τεράστια ομάδα των προτάσεων και τι δυνατότητες βλέπει για τον τόπο μέσω αυτού του προγράμματος του Αντώνη Στρίτσης. Εφόσον μιλάμε ευρύτερα και όχι μόνο για τα έργα του 2021, που είναι ένα κομμάτι του Τρίτσης, εδώ μιλάμε για ένα έργο παντού σε όλη την Ελλάδα, 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σπάει στις προτεραιότητες του κάθε Δήμου και της κάθε περιφέρειας. Η περιφέρεια της Ελλάδας έχει κάνει πολύ σημαντικές προτάσεις που ακουμπάνε θέματα από αστικές αναπλάσεις, που τα βλέπει κάθε πολίτης, μέχρι θέματα αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων σε διάφορες περιοχές, σε Εύβοια και Φθιώτιδα, αλλά και γενικότερα στα θέματα εδώ στην Βιωτία. Είμαστε πολύ κοντά να εντάξουμε και ένα έργο στις επόμενες αξιολογήσεις, που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάδειξη και της κληρονομιάς μας των τελευταίων 100 ετών μετά την μικρασιατική καταστροφή στην περιοχή της Θήβας. Είναι πολλά τέτοια έργα σε όλη τη χώρα, που ακουμπούν από κλασικά έργα οδοποιίας, που έχουμε και εδώ στη Λιβαδιά, ήδη εντάγμενο έργο ίδρυυσης, αποχέτησης, αλλά και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ανακύκλωσης, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω δράσεων ηλεκτροκίνησης. Πάρα πολλά έργα που πιστεύω πως στα 2-3 χρόνια που αρχίζει η υλοποίησή τους, δηλαδή έχουν εντάσσονται έργα, κάποια υλοποιούνται, αλλά από εδώ και πέρα το 22 και το 23 θα είναι έργα κομβικά υλοποίησης, θα αλλάξουν την όψη των τοπικών κοινωνιών. Χαίρομαι γιατί ο Υπουργός μιλάει με διάρκεια. Μιλάει για τα έργα με διάρκεια. Η ουσία που εμείς δεσμευτήκαμε, στην ουσία μάλλον που εμείς δεσμευτήκαμε, ο Υπουργός είναι, τολμώ να πω, πρωτοπόρος και το Υπουργείο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιες εντυπώσεις οι οποίες θα γίνουν αν θα γίνει κάτι. Μιλάμε με έργα που ουσιαστικά μετουσιώνονται σε καλύτερη ποιότητα των ανθρώπων που ζουν σε όλη την περιφέρεια. Στην Ελλάδα μας δηλαδή. Τόσο την κυρία Πρόεδρο όσο και τον κύριο Υπουργό για τη σημερινή τους επίσκεψη, αλλά κυρίως για το βάθος και την ποιότητα της συνεργασίας μας σε κάθε κοινό επίπεδο, στην αιγίδα των πολιτικών μας δράσεων και όχι μόνο, αλλά και σε κάθε τομέα που άπτεται θεμάτων της αυτοδιοίκησης, στην κρίσιμη καθημερινότητα, στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο τόπος μας πρόσφατα και από τις οποίες δεν έχει συνέλθει. Και για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε πάρα πολύ ακόμα δουλειά να κάνουμε και εφόσον συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αισθανόμαστε όμορφα για αυτό που στο τέλος παράγουμε. Όλα κρίνονται στο αποτέλεσμα και σε αυτό έχουμε στόχο προσιλωθεί. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.
Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με την κυρία Αγγελοπούλου και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη θέματα που αφορούν όλη τη Στερεά, αλλά και φυσικά ιδιαίτερα την Βιωτία. Η Βιωτία δεν είναι ένας δορυφόρος της Αθήνας, της βιομηχανικής της περιοχής, αλλά έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα και συζητούμε με την Περιφερειακή Διοίκηση πώς μπορούμε αυτά να τα αναπτύξουμε, να τα ξεδιπλώσουμε και να τα αναδείξουμε. Είτε αφορούν εναλλακτικό προορισμό για αθλητισμό, πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό, είτε αφορούν πρωτογενή ή δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσουμε ειδικά στο χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εσωτερικών και την αξιοποίηση των προτάσεων της περιφέρειας για όλες τις περιφερειακές ενότητες, αλλά ειδικά και για την Βιωτία, που εντάσσονται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και στον Δήμο αργότερα για τα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί και θα ενταχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα στη Λιβαδιά, αλλά και στη Θήβα επίκειται ένα έργο το οποίο έχει προτείνει η περιφέρεια και στις άλλες περιφερειακές ενότητες πολύ σημαντικά έργα από αντιπλημμυρικά μέχρι αστικές αναζωογονήσεις. Επομένως, με πολύ χαρά όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την επόμενη μέρα, χωρίς φυσικά να ξεχνούμε σε καμία περίπτωση την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων και γι' αυτό έχουμε καθημερινή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, αλλά φυσικά και εσωτερικά στην κυβέρνηση με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τα άλλα υπουργεία και φυσικά τον Σταύρο Μπένο, ειδικά για την Βόρεια Εύβοια. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά πάντα για ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνεστε ότι καθυστερείτε πολύ την υλοποίηση του Αντώνη Τρίτσης, αν αναλογιστούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά έγινε ένα lifting κριτηρίου για την ένταξη έργων, με πρώτη δέσμευση καταληκτική το τέλος του 2020, άντε μέχρι το Μάρτιο είχατε πει, είχε πει ο κ. Θεοδωρικάκος, του 2021, ακόμη συζητάτε έργα, δεν έχουμε δει υλοποίηση μόνο στις εγκρίσεις και στις συζητήσεις. Αν αυτό είναι κακό ή καλό, κατά την άποψή μου. Αρέσει που έχει την κριτική διάθεση. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι από το δικό μου ημερών, μέσα σε λίγους μήνες, σε 5 μήνες συγκεκριμένα, μετά την τροποποίηση του νόμου που περάσαμε τον Μάρτιο, εντάξαμε έργα 800 εκατομμύριων ευρώ. Αν βρείτε άλλο πρόγραμμα που να έχει τέτοιες εντάξεις, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα διαλυθούν άλλα 150 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο χρόνος των εντάξεων είναι πολύ σημαντικός να γίνει γρήγορα, δηλαδή να γίνει νωρίς. Τώρα που ακόμη έχουν μπροστά τους οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές χρόνο για να τα δημοπρατήσουν, τα συμβασιοποιήσουν και να τα υλοποιήσουν. Γι' αυτό και εμείς θα επιταχύνουμε μέσω και της τροποποίησης που θα κάνουμε στην κοινή υπουργική απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα το πλαίσιο ώστε να επιταχυνθεί η ένταξη σε δήμους και σε περιφέρειες μέσα στο 2021 και το 2022 και το 2023 θα πιέζουμε εμείς πλέον τους δήμους και τις περιφέρειες να τα υλοποιήσουν. Γιατί όσοι δεν υλοποιούν, έργα που έχουν ενταχθεί από καιρό μπορούν να τα δουν να πετάσσονται. Σημασία έχει τα όρημα έργα ώστε ο πολίτης να ωφελείται από αυτά. Είμαστε εδώ γιατί υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις από την περιφέρεια όπως και από τους όμορους δήμους. Και σκοπός μας, όπως σας είπα πριν, της Επιτροπής Ελλάδα 2021 είναι αυτή η χρονιά, η συμβολική επιτυχιακή χρονιά, να μας κάνει να φερθούμε διαφορετικά. Μία διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, κοιτάζουμε την ιστορία, σκύβουμε, βρίσκουμε πράγματα που δεν ήταν γνωστά, τα αναδεικνύουμε, τα κρατάμε, τα ψηφιοποιούμε για να τα έχουν οι επόμενες γενιές. Ανακηρύσουμε τόπους ιερούς σαν μνημεία για προσκύνημα. Πέραν αυτού, δημιουργούμε πολιτιστικά, όλα αυτά που σας λέω είναι μια τεράστια ομάδα, γεγονότα τα οποία ξυπνάνε τον κόσμο, θυμίζουν στον κόσμο, μαθαίνουν στον κόσμο. Και το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πρακτικό, η πρακτική δράση που θα κάνει να θυμόμαστε πραγματικά αυτή τη χρονιά εμβληματικά. Ότι θα γίνουν έργα τα οποία θα θυμίζουν ότι αυτή τη χρονιά της γνώσης και της μνήμης σκεφτήκαμε πώς θα πάμε στους επόμενους αιώνες ως Ελλάδα. Δηλαδή, πώς θα υπάρχει ανάπτυξη στον τόπο, πώς οι νέοι άνθρωποι δεν θα μπαίνουν στην άκρη, αλλά θα αναγνωρίζεται η καινοτομία τους, η δημιουργικότητά τους, είτε είναι σε πανεπιστήμια, είτε είναι σε συνεταιρισμούς, είτε είναι παραγωγή. Πώς η τοπική αυτοδιοίκηση που ξέρει καταρχήν τα προβλήματα των πολιτών θα δει και θα δηλώσει σε κάθε σημείο τι χρειάζεται να γίνει και για όλα αυτά υπάρχει σύνδεσή μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έβαλε ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο Τρίτσης για έργα τα οποία μπορεί να μην έχουν γίνει τώρα, αλλά θα ανθίσουν τον επόμενο αυτόν τον χρόνο, τον επόμενο, τον μεθεπόμενο και θα μείνουν. Η ουσία λοιπόν είναι να αναδείξουμε και αυτό του είδους τις συνέργειες και τις συνεργασίες, γιατί χωρίς συνεργασίες από όλους τους εμπλεκόμενους και όλους τους ενδιαφερόμενους
δεν θα προχωρήσουμε μπροστά. Είναι κάτι που το έχουμε ξεκινήσει ως βάση της συνεργασίας μας και γι' αυτό είμαστε εδώ με τον Υπουργό, με την Περιφέρεια, θα δούμε και θεσμικούς άλλους φορείς και παραγωγικούς φορείς ό,τι κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και χαίρομαι γιατί εδώ οι προτάσεις που έχουν κάνει όλοι οι Δήμοι είναι εξαιρετικές και μιλάνε ακόμα και αυτή την εποχή των καταστροφών που γνωρίζουμε όλοι ότι με το πρόβλημα του πλανήτη μας πρέπει να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά και πάνω στις συνέπειες θα αποφασίσουμε νέους τρόπους εναλλακτικής ενέργειας, νέους τρόπους συμμετοχής του πολίτη, νέους τρόπους εξέλιξης της βιοκλιματικής ενέργειας για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα άλλα. Γι' αυτό εμάς την Επιτροπή μας χαροποιεί, μας ενθουσιάζει το ότι υπάρχουν τόσες εξαιρετικές προτάσεις.